και εγώ με τη σειρά μου όλους που ανταποκριθήκατε στο καλέσμά μας και είστε σήμερα εδώ. Η επίσκεψη αυτή είχε προγραμματιστεί πριν από αρκετούς μήνες και είχε στόχο να αναδείξουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή από την ευθύνδια απόφαση της κυβέρνησης για την τόσο βίαιη και άμεση απολιμιτοποίηση, χωρίς να υπάρχει μάλιστα και κανένα ολοκληρωμένο συγκεκριμένο σχέδιο για την περιοχή. Μεσολάβησε ο κορονοϊός, το lockdown, αναγκαστήκαμε να μείνουμε ο καθένας στο σπίτι του, καθυστερήσαμε. Όμως τώρα πια έχουμε τη δυνατότητα να κυκλοφορούμε και δεν ήθελα να κάνουμε απλώς μια τηλεδιάσκεψη όπου εγώ θα ήμουν στο γραφείο μου στην Αθήνα και εσείς εδώ. Ήθελα να έρθω κοντά γιατί θεωρώ ότι με την επίσκεψή μας αυτή δυναμώνουμε το μήνυμά μας, ενώνουμε τη δική μας φωνή με τη φωνή των πολιτών της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, έτσι ώστε η περιοχή αυτή να μην είναι μια παράπλευρη απώλεια στις εξελίξεις και στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για την απολιμιτοποίηση. Είναι μια περιοχή που ήδη δοκιμάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και σύμφωνα δυστυχώς με τα στοιχεία της Eurostat είναι πρώτη σε ανεργία σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Μια πολύ δυσάρεστη πρωτιά και μαζί με το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα όλο αυτό δημιουργεί ένα μείγμα εκρηκτικό και ζωφερό για το μέλλον της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το απόγευμα στην τηλεδιάσκεψη θα μιλήσω αναλυτικά για το ζήτημα και θα με επιτρέψετε εκεί να κάνω τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε ετοιμάσει ως κίνημα αλλαγής με όλη την ομάδα που δουλεύει τα θέματα. Θέλω όμως να πω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον απαραίτητο χρόνο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος το 23 να κλείσουν οι μονάδες. Μπορούμε να πάμε μέχρι το 30 το χρόνο της μετάβασης. Έχουμε περίπου υπολογίσει ότι χρειάζονται 300 εκατομμύρια σε ετήσια βάση για να χρηματοδοτηθούν οι περιοχές που πλήττονται από την εξέλιξη αυτή, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και θα κάνουμε στη συνέχεια πολύ συγκεκριμένες προτάσεις στο βράδυ, στην τηλεδιάσκεψη που θα είναι χαρά μας να την παρακολουθήσετε όλοι γιατί θα είναι ζωντανή, για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και πώς μπορεί η περιοχή αυτή όχι απλώς να διατηρήσει το ενεργειακό της brand name, αλλά να το ενισχύσει.